Βρισκόμαστε στην αρχαία Μαντίνια και η λήψη που βλέπετε είναι από το αρχαίο θέατρο της Μαντίνιας, ένα μικρό σχετικά θέατρο για τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Παρ' όλα αυτά αναφέρουν ότι χωρούσε γύρω στους 6.200 θεατές. Βρίσκεται στα δυτικά του αρχαίου οικισμού. Χρησιμοποιούταν για συνελεύσεις των πολιτών και ανεγέρθηκε πιθανόν μέχρι το 370 π.Χ. Το κύλο είναι κατασκευασμένο σε τεχνική επίχωση, την οποία μπορούμε να δούμε από εδώ, από αυτόν τον αναλυματικό μικρό τοίχο. Μικρό το ύψος του. Δυστυχώς από το κύλο δεν σώζονται και πάρα πολλά πράγματα. Μόνο οι κατώτερες σειρές, όπως βλέπουμε, 2-3 περίπου, και φαίνεται σε μερικά σημεία, όπως ας πούμε εδώ, ότι υπήρχαν κλίμακες οι οποίες έχουν μετρήσει, όπως εδώ, οι οποίες έχουν μετρήσει γύρω στις 8 περίπου. Πίσω από την ορχήστρα σώζονται τα θεμέλια του συγκροτήματος σκηνής προσκηνίου για τα σκηνικά και για τους ηθοποιούς. Του αναλυματικού τοίχου. Γύρω στους 4 με 5 δόμους. Η είσοδος είναι δωρεάν, εμείς ήρθαμε Κυριακή. Θα επισκεφτούμε και τον υπόλοιπο χώρο. Νομίζω ότι το πιο εντυπωσιακό σημείο είναι το θέατρο εδώ του χώρου, που είναι και ελληνικό αρχαϊκό, και από εκεί πέρα υπάρχουν και άλλα κυρίως ρωμαϊκά μνημεία, τα οποία θα δούμε σε τι κατάσταση υπάρχουν. Διαφορετικό το θέατρο από ό,τι έχουμε δει συνήθως. Ναι, επίσης για το Ρίτζον ανέφερες ότι λέγεται και Μαντινική. Ναι, είναι η άλλη ονομασία, είναι η περιοχή. Ονομασίες από τον Κατηγόνια, τον Αντίγονο. Έχει πάρει διάφορα. Ναι, μέχρι που το ξανααλλάξε το όνομα ο Αδριανός. Και το έκανε. Ο οποίος ήταν φιλέλληνας, οπότε ήθελε να κρατήσει το κλασικό αρχαϊκό όνομά της. Και όλα αυτά λέγονται φυσικά κατά το Βασανία σε διάφορες αναφορές του δεύτερου αιώνα. Ωραία. Αυτά λοιπόν με το θέατρο. Στην δεύτερη περιοχή επίσης υπάρχει και το σπήλαιο της Κάψιας, δεν ξέρω το έχουμε αναφέρει. Ναι, το οποίο δεν μπορέσαμε να το επισκεφτούμε σήμερα, μια άλλη φορά, και ήταν Κυριακή, είναι κλειστά. Απέναντι, δεν ξέρω αν το είπαμε για την Αγία Φωτεινή. Αυτό το είπαμε στο άλλο το βίντεο, ναι, δεν χρειάζεται. Ξέρουν που είναι το... Όχι, είναι το όλα πάρα πολύ κοντά. Θα δούμε και τα υπόλοιπα σημεία τώρα εδώ πέρα, να δούμε τι μπορούμε να δούμε, γιατί ο χώρος, από ό,τι φαίνεται, είναι λίγο παραμελημένος και εδώ. Δεν ξέρω, δεν είχε κάποια είσοδο, είναι δωρεάν. Να δούμε τι μπορούμε να δούμε από εδώ και πέρα. Έρχεται αρκετά μνημεία, θέλουν καθάρισμα, βλέπω, ο χώρος και οι δρόμοι. Έχει πολλά σημεία πάντως. Αλλά έχει πολλά σημεία. Και συνεχίζουμε.